Τέταρτος άξονας, η σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία. Δομές έρευνας στα πανεπιστήμια με κρατική και με ιδιωτική συνεισφορά. Τα ιδρύματα να μπορούν να αντλούν πόρους και από την αγορά. Και αυτό θα ευνοήσει τελικά την ανάπτυξη και την καινοτομία και θα ωφελήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν πολύτιμα επαγγελματικά εφόδια. Διότι σήμερα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ελάχιστα τα τμήματα των πανεπιστημίων τα οποία επιβάλλουν την πρακτική άσκηση και είναι κοινός τόπος ότι τα πανεπιστήμια μας παράγουν πτυχιούχους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση και καμία σύνδεση με τις δεξιότητες που σήμερα ζητάει η αγορά εργασίας. Και πέμπτος άξονας, ναι, αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ώστε να μπορούν να ιδρυθούν και στη χώρα μας ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως γίνεται παντού αλλού. Το αίτημα αυτό είναι ένα αίτημα πλειοψηφικό στην κοινωνία. Και ελπίζουμε, δεν προσβλέπω σε εσάς, αλλά ελπίζω ότι και τα υπόλοιπα κόμματα της Εθνικής Αντιπροσωπείας να βρουν το θάρρος να υπερβούμε αγκυλώσεις του παρελθόντος και να κάνουμε από κοινού ένα γενναίο βήμα το οποίο θα αφελήσει συνολικά τον τόπο μας και τη νέα γενιά.